Πείτε μου ρε παιδιά, μα πόσο πολύ ζορίζεστε. Είναι Αύγουστος, η θερμοκρασία πολύ υψηλή και τα πεζοπορικά μπαστούνια έχουν πάρει φωτιά, φεύγουν, εξαφανίζονται. Μάλλον κάτι πήγε λάθος. Τώρα είμαστε σωστοί. Δύο πεζοπορικά μπαστούνια, μάλλον ακόμα δύο πεζοπορικά μπαστούνια ετοιμάζονται να αναχωρήσουν και να πάνε στο φίλο μας, τον Αναστάσιο, στη Θεσσαλονίκη. Ζέστη, φωτιά, παντού, στις παραλίες, κόσμος, χαμός και πάρα πολύ ήλιος. Δεν είναι καλύτερα να πάτε στα βουνά, στα φαράγγια? Ξέρετε τι δροσιά και τι θερμοκρασίες έχουν αυτή τη στιγμή τα φαράγγια? Είναι πολύ πιο δροσερά από όσο νομίζετε και αυτό το έχουν καταλάβει πάρα πολλοί φίλοι μας. Καθώς λοιπόν ετοιμάζω εδώ τα δέματα και συγκεκριμένα το δέμα του Αναστάση, ήθελα να σας πω ότι διαπίστωσα, ότι παρατήρησα ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τα πεζοπορικά μας μπαστούνια, τα οποία είναι ελαφριά. Να σας πω κάτι, τι τα τύλιξε, έπρεπε να σας τα δείξω, πάω να φέρω άλλο. Ας πούμε για το πεζοπορικό μπαστούνι του Ninja, είναι ελαφρύ, με μεταλλική σφήνα στο κάτω μέρος, ένα τέτοιο πύρο Αναστάσης και ένα ποξύλο καστανιάς, το ίδιο, 1,20 το ύψος του, με κορδόνι για να το περνάτε στο χέρι σας και να μην σας φεύγει, μην πεζοπορήσετε σε κανένα έτσι γκρεμνό και το χάσετε, και συνεχίζω να ετοιμάζω το δέμα μου. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρετε, μπαίνετε στο katsounis.gr, αν θέλετε ίσιο μπαστούνι πεζοπορικό με μεταλλική σφήνα θα το βρείτε στην κατηγορία ίσια μπαστούνια. Μπορείτε να βρείτε κατσούνες για πεζοπορία στην κατηγορία μπαστούνια για πεζοπορία. Αυτά. Θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου που είμαστε αφορμή να μπορέσετε με ασφάλεια να εξερευνήσετε τόσες ωραίες ομορφιές που πραγματικά έχει αυτή η χώρα. Μπα, δεν το βάζω εδώ. Κρίμα είναι να κλαίω το φακό και όχι τίποτα άλλο. Μετά πώς θα σας γυρίζω αυτά τα ωραία βιντεάκια που σας γυρνάω. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube ή όποιο άλλο κοινωνικό δίκτυο εσείς επιθυμείτε. Βλέπετε, ακόμα και όταν ετοιμάζω δέματα, εσάς σκέφτομαι, για εσάς γυρνάω τα βίντεο. Γεια σας.